Αποκλεισμένο, περιμετρικά από νωρίς το πρωί θα είναι αύριο το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το πάθημα ίσως να έγινε μάθημα στην αστυνομία, η οποία καταστρώνει επιχειρησιακό σχέδιο δράσης τα τελευταία 24 ώρα. Αύριο στο Αρχηγείο Αστυνομίας θα λειτουργεί από νωρίς το πρωί κέντρο χειρισμού καταστάσεων κρίσεων, από όπου θα συντονίζονται οι οποιασδήποτε ενέργειες. Ήδη έξω από τη Βουλή έχουν τοποθετηθεί από σήμερα σειρματοπλέγματα. Επιποδός θα βρίσκονται περισσότερα από 200 μέλη της δύναμης από την αστυνομική διεύθυνση Λευκωσίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας στην ΜΑΘ, ενώ έχουν κληθεί για ενίσχυση οι αντιοχλαγωγικές ομάδες και των άλλων πόλεων. Η αστυνομία έχει πει πολλές φορές κατ' επανάληψη ότι θα παρέχει την κάθε δυνατή διευκόλυνση στους διαδηλωτές, νοουμένου ότι παραμένουν στα πλαίσια της νομιμότητας χωρίς να προσβάλλονται ή να πλήττονται τα δικαιώματα των πολιτών. Σε αντίθετη περίπτωση, η αστυνομία είναι αναγκασμένη να λαμβάνει όλα τα ενδεικνύμενα μέτρα για καταστολή των οποιοδήποτε επεισοδίων. Και όλα αυτά στον απόϊχο της έκθεσης γεγονότων της αστυνομίας, η οποία παραδόθηκε το πρωί στον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Νικολάου για όλα όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη Δευτέρα έξω από την Βουλή. Η αστυνομία βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τους επικεφαλείς των συντεχνιών, οι οποίοι έδωσαν και κάποιες πληροφορίες για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ενώ είχαν διαβεβαιώσει και την αστυνομία ότι επρόκειτο για μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Με βάση τις πληροφορίες που είχαμε, εκπονήθηκε ένα σχέδιο ενεργείας, βάσει του οποίου είχε σταλεί συγκεκριμένος αριθμός αστυνομικών έξω από τη Βουλή. Στην εμπεριστατωμένη έκθεση γεγονότων που ετοιμάστηκε από τον Υπαρχηγό Αστυνομίας στην βάση εκθέσεων που συνέταξαν ο αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας, ο διοικητής της ΜΑΘ και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καταλογίζεται πρόθεση των διαδηλωτών για πρόκληση επεισοδιών. Τα μέλη της αστυνομίας, τα οποία βρίσκονταν στο μέρος για αστυνόμευση, επέδειξαν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, συμπεριφέρθηκαν μέσα στα ενδεδειγμένα πλαίσια, σύμφωνα εξάλλου και με τις υφιστάμενες οδηγίες, και απέτρεψαν την είσοδο των διαμαρτυρωμένων στο κτίριο της Βουλής. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση γεγονότων, αρχικά για την αστυνόμευση της Βουλής επιστρατεύθηκαν συνολικά 41 αστυνομικοί. Πριν την έναρξη των επεισοδίων ενισχύθηκαν από 38 μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λευκωσίας, 15 της Τροχίας και 24 της ΜΑΘ, ενώ αφού πλέον οι διαδηλωτές είχαν σπάσει τα κυκλειδώματα, επιστρατεύθηκαν άλλα 57 μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λευκωσίας και της ΜΑΘ.